Υποδεχτούμε τον κύριο Ιαβέρη. Να τον το βλέπω. Μόλις έχει μπει μέσα. Καλημέρα σας. Να. Ξέρετε ότι σας έχω αδυναμία. Το ξέρετε και εσάς και του γιού σας. Θα τον φιλοξενήσουμε εδώ γιατί σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε τροχαία δυστυχήματα. Χάνονται πάρα πολλές ζωές όλων των ηλικιών στους δρόμους της χώρας μας και θα τον έχουμε κοντά μας για να μας πει τι πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε όταν βγαίνουμε στον δρόμο να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς. Όλα αυτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ο κύριος Τάσος Μαρκοΐζος, αγαπημένοι μου φίλοι, γνωστός σε όλους σας και αγαπημένος ως Ιαβέρης, είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που για ακόμα μια φορά τα λέμε τηλεοπτικά. Είστε από τα πολύ αγαπημένα μας πρόσωπα. Εγώ να ευχηθώ μια καλή και κοινωνικά χρήσιμη πορεία εκπομπών και ο κόσμος και να παίρνει διάφορα μηνύματα ενημερωτικά και να προβληματίζεται και να έχει και διάθεση για μελέτη. Γι' αυτό είσαστε λοιπόν και εσείς σήμερα εδώ. Να μελετήσουμε λοιπόν να μελετήσουμε πράγματα. Πολύ σημαντικά στοιχεία, γιατί μάλιστα έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα βγάλει πολλούς στο δρόμο. Mm. Θα είναι καλός ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Ο κόσμος θα βγει λιγάκι, θα ξεσκάσει, θα οδηγήσει. Mm. Και καταλαβαίνετε ότι επισημάνουμε κάποια στοιχεία και κάποια πράγματα. Διότι είναι κρίμα στην εποχή που ζούμε και άδικο να χάνονται τόσες ζωές στην άσφαλτο. Εσείς μάλιστα τώρα πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, κάνατε και έναν παραλληλισμό. Θέλω να τον κάνω γιατί... Τα θύματα των τροχαίων και του κορονοϊού. Έτσι, γιατί όταν κάποια στιγμή αυτή η μάστιγα, ο ιός έχει τρομάξει το σύνολο των Ελλήνων και γίνεται μια προσπάθεια και φυλάγονται νιώθοντας τον κίνδυνο, ήθελα να πω λοιπόν ότι βεβαίως έτσι είναι και πρώτα απ' όλα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για τις ευχαριστίες μου και στην κυβέρνηση και στους πολιτικούς και στην αστυνομία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στους δημοσιογράφους έναν χωριστά και σε όλους που προσπαθείτε όλοι μαζί να βάλετε μέσα στο νου των πολιτών ένα προβληματισμό, μια ανησυχία να φυλάκονται με τα απλά αυτά που για να μπει σε μια πόρτα, να σπρώξει με τον αγώνα, να βάλει τη μάσκα, όλα αυτά. Μπράβο και μάλιστα όταν μπαίνω και στους νοσηλευτές και ευχαριστήρια, ευγνωμοσύνη για την προσπάθεια. Αλλά λέω. Όταν έχουμε μέσα σε 7 μήνες και 10 μέρες τα θύματα του κορονοϊού κοντά στα 400, 390 κάτι, κοντά στα 400, όπου μου βγάζει ένα μέσον όρο 1,8 άτομα την ημέρα. Απλώς να διευκρινίσω ότι τα άτομα αυτά, ο μέσος όρος είναι 79 ετών, που σημαίνει ότι όλα τα θύματα του κορονοϊού που χάσαν τη ζωή τους έχουν κάνει παιδάκια, έχουν κάνει εγγόνια, έχουν κάνει και δυσέγγωνα, σε σχέση με την τραγωδία της άλλης της περίπτωσης, αυτό που λέμε στους δρόμους. Και όταν, ας πούμε, κάποια στιγμή έχεις τώρα στα τροχαία, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, σε 7 μήνες και 10 μέρες, δηλαδή 220 μέρες, 2.000 ανθρώπους που έχουν άδικα χαθεί, και να διευκρινίσω γιατί, αν κάποιος ξέρει, τότε θα μας πει ότι ο Ιαβέρης μας λέει ότι 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, όχι. Χάσαν τη ζωή τους όμως 630-640. Οι υπόλοιποι έχουν πολύ σοβαρό. Άλλοι 600 τόσοι έχουν μόνιμες αναπηρίες. Είναι ζωντανοί νεκροί, αυτή είναι η λέξη. Είναι αυτό που το κοιτάς και είναι άγαλμα. Είναι σε δομές φροντίδας. Είναι άνθρωποι που έχουν πάψει να είναι στη γραμμή παραγωγικότητας και αναπαραγωγικότητας. Άκουσε με τώρα. Αυτοί οι 600 κάτι και 600 κάτι νεκροί και ζωντανοί νεκροί. Στην ηλικία που είναι από 15 έως 29 είναι πρώτη αιτία θανάτου. Δεν έχουν προλάβει να κάνουν. Ακόμα παιδάκι. Mm-hmm. Και λέμε τώρα, αναζευγάρι, δεν υπάρχει κάτι πιο κάτω από, για υπογεννητικότητα, αναζευγάρι ένα παιδάκι. Άρα λέει 600. Οπότε πάμε. 2.000 άνθρωποι άδικα χαμένοι στους δρόμους, άδικα χαμένοι, από ανοησία ουσιαστικά. Και από την άλλη πλευρά στέκεται το κομμάτι του COVID. Τι φταίει όμως λιγάκι, θέλω να μου πείτε. Φταίει ότι δεν κάνουμε αυτό που κάνουμε το COVID. Αυτή είναι η λύση. Εννοείται δεν εκπαιδεύουμε τον κόσμο στο να σέβεται τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας. Δεν φταίει δηλαδή και το δίκτυο, το οδικό δίκτυο της χώρας. Ποιος το φτιάχνει το Δήμο, δεν φταίει το δίκτυο. Φταίνει οι άνθρωποι που φτιάχνουν το δίκτυο, οι άνθρωποι που το παραλαμβάνουν και αυτοί που το χρησιμοποιούν χωρίς να προσέχουν. Ο άνθρωπος είναι ατομική ευθύνη. Όπως υπογραμμίζεται η ατομική ευθύνη και στο θέμα του κόσμου. Κάτι, το έλεγα και λίγο προηγουμένως, ότι όταν βγαίνει στον δρόμο. Θα πρέπει να έχεις την αίσθηση του κινδύνου και της ευθύνης, της προσωπικής φροντίδας και να ξέρεις ότι αυτό που πιθανό να κάνεις με την ανοησία σου δεν είναι μια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από αμέλεια. Είπαμε προηγουμένως. Φτάνεις στο φανοστάτη και ανάβει πορτοκαλί. Πες μου, έχεις δει ποτέ κάποιον αρσενικό τουλάχιστον. Γιατί οι κοπέλες. Νομίζω ότι είναι θέμα φύλου. Πάντως είναι πιο τσαμπουκάδες. Είναι πιο τσαμπουκάδες. Δεν πατάει. Επιταχύνει στο πορτοκαλί. Άρα δίνει εντολή. Και έρχονται και από πίσω με το κόκκινο, περνάνε με κόκκινο. Αυτό η εντολή σε τραβάει έξω από την αμέλεια και είναι έγκλημα με ενδεχόμενη πρόθεση.
Θέλω λιγάκι να δείτε και αυτό εδώ πέρα το βιντεάκι που παίζει από πίσω στο βίντεο wall μας. Εδώ λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε έναν τύπο ο οποίος έχει μπει μέσα στην Εθνική Οδό. Δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή ήταν, αν μπορείτε θυμίστε μου. Και οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα. Σε λίγο θα το δούμε ότι θα έρχονται από την απέναντι πλευρά και αυτοκίνητα με τοπική σχεδόν. Εδώ πέρα μπορείτε να μου εξηγήσετε λιγάκι τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Είναι ότι τι έχουμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, επειδή κανένας δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα, δηλαδή αυτό που έχουμε πει και κατά καιρούς, δεν βγαίνει κάποιος το πρωί από το σπίτι του και πριν κλείσει την πόρτα, ξέροντας πόσο κίνδυνο διατρέχει, φεύγει και σκέφτεται ότι θα γυρίσει το απόγευμα να κάνει αγκαλίζες την οικογένειά του. Θεωρεί ότι αυτό είναι μια μηχανική διαδικασία. Μπαίνει μέσα και με την αφηρημάδα. Με το μυαλό του δεν βλέπει αυτό που κοιτάει τα μάτια. Αυτό αυτό για ένα πιο συνοικιακό δρόμο, για ένα πιο μικρό δρόμο. Αλλά για δύσκολα, εθνική αυτό εδώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, πώς μπορείς να πεις κατά λάθος ή επίτηδες, εν πάση περιπτώσει, στο αντίθετο τέρμα μιας εθνικής οδού. Αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι και το πρόβλημα, ότι η αιτία όλων των κακών είναι η έλλειψη νου, η ανοησία. Κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ότι κάνει καθημερινά κάτι πάρα πολύ δύσκολο και επίπεδο. Δεν υπάρχει και ένα μήνυμα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι αν επαναλαμβάνεται από τα τηλεοπτικά μέσα, αν η πολιτεία το αναδειξεί ως εθνικό δρόμο. Προσέξτε, όταν είναι μάστιγα ο θάνατος των γερόντων, που είμαι μέσα σε αυτούς, έτσι μου πει κανένας, γιατί ας πούμε απαξιώνω τους συνομιλικούς μου. Λοιπόν, εγώ δεν θα συγκρίνω την αξία της ζωής μου με την αξία του εγγονού μου. Άρα ο γιος μου, αν πρόκειται να νιώσει μια πραγματική απόγνωση, είναι να χάσει το παιδί του και όχι να χάσει τον πατέρα του. Το να χάσει τον πατέρα σου είναι φυσιολογικό. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να τρέμουμε μπροστά στο θάνατο των γερόντων που είναι και πέντε φορές κάτω. Και μπράβο, είπα όμως για να μην παρεξηγηθώ, αλλά ανέβασε και λίγο το κομμάτι. Κοιτάξτε εδώ. Είναι ακριβώς το αντίθετο ρεύμα. Περνάνε τα απέναντι αυτοκίνητα. Δεν το έχει καταλάβει καν. Είναι σαν να μην έχει καταλάβει ότι αυτό είναι στο αντίθετο ρεύμα. Μπορεί να το κάνουν νοήματα για απέναντι και αυτό να του μουτζώνει γιατί νομίζει ότι αυτοί έχουν κάνει λάθος. Υπάρχει. Καλά, εδώ τώρα δεν υπάρχει. Το βλέπετε όμως. Ναι, αλλά εδώ πρόσχε. Δεν είναι. Αυτό είναι τραγικό να συμβαίνει όταν υπάρχει τσιμεντένιο τζέρσι. Και συμβαίνει κατ' επανάληψη. Σε δρόμους οι οποίοι έχουν 3-4 λωρίδες, έχουν τσιμέντο, βγαίνει από κάποιο ανισόπεδο, πάει απέναντι. Μετά τοποθετείται και πάει στην, κατά τη γνώμη του, στη δεξιά που είναι η αριστερή και κάνει με τοπικές, με τελικές. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που έχουν τα περισσότερα ποσοστά των τροχιών και λόγω του οδικού δικτύου. Σε συνδυασμό βέβαια και με την απερισκεψία και του ανθρώπινου δικτύου. Κοιτάξτε, ένα κομμάτι, να σου πω ένα γρήγορο κομμάτι, ας πούμε έτσι να καταλάβει ποιο είναι ένα κομμάτι. Το κομμάτι από τον Άγιο Στέφανο στο Καποδρίτιο, εσωτερικός παράδρομος, όπου έχει πάρα πολύ κίνηση, γιατί δεν πάνε συνήθως οι περισσότεροι για να πληρώνουν διόδια πάνω κάτω. Είναι φορτωμένος δρόμος. Πάνε γρήγορα με 60-70 χιλιόμετρα και 70 ο απέναντι διασταυρώνονται με 100 τόσα χιλιόμετρα. Έχουν γίνει με τοπικές, έχουν γίνει. Για μένα ναι. Με βάση τα χιλιόμετρα που διανύει, ένα τέτοιο δρόμος τίνει να είναι ο πιο επικίνδυνος στην Ελλάδα. Εκεί που συνοστίζονται πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν δίνουν την πρέπουσα προσοχή και σεβασμό. Γιατί αυτό ξέρει, ο σεβασμός στη ζωή σου, στην οικογένειά σου. Αυτό λέγεται και αυτοεκτίμηση, ότι είσαι σπουδαίος. Αυτοί μας βλέπουν τώρα. Πώς θεωρούν τον εαυτό τους? Το θεωρούν τον εαυτό τους κάτι σπουδαίο και μοναδικό. Θα λείψει από τα παιδιά, από την οικογένεια. Αν αυτά τα γράφει στα παλιά σου τα παπούτσια, τότε φεύγεις το πρωί και κάνεις το μάγκα. Εγώ θα μείνω στο ότι πρέπει να έχουμε όλοι πολύ ανεπτυγμένη την ατομική ευθύνη σε αυτό. Εκπαίδευση, να γίνει, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση. Όλα αυτά που θα μπορέσουν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο. Να ψηφιστεί, να νομοθετηθεί ως πιθανό έγκλημα με πρόθεση. Να υπάρχει ενημέρωση μέσα από τα μέσα μαζικής. Να υπάρχει στα σχολεία επιμορφωμένοι, εκπαιδευμένοι δάσκαλοι που μεταφέρουν μηνύματα. Η αστυνομία να είναι παρούσα και τα πρόστιμα να ανεβοκατεβαίνουν με μεγάλη συχνότητα. Και η ενημέρωση πάνω απ' όλα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και με αυτό το μήνυμα που έχετε μεταφέρει εσείς, να ευχηθούμε και στους αγαπημένους μας τηλεθεατές να έχουν ένα υπέροχο, ασφαλές πάνω απ' όλα Σάββατο Κυριακό. Εμείς, πείτε μου βεβαίως, να φοράνε τη ζώνη και να φοράνε και το κράνος. Συνήθως το φοράει το χέρι το κράνος. Το έχουμε σχολιάσει και εμείς πολλές φορές. Και αυτό το κρέμα είναι στο σκουλαρίκι. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαρκούζη πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας.